Είναι το νέο βιβλίο, ένα ιστορικό μυθιστόρημα από την Σοφία Κανταράκη. Η προφητεία του αίματος. Και σταυροφόρους βλέπω έξω. Έτσι. Γιατί το κάνατε μεγαλύτερο, αφήσατε το στέμμα. Ναι. Βλέπω μεγάλο. Πολλά, πολλά. Η σημασιολογία. Καλώς ήρθατε, κυρία Κανταράκη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάλι που είμαι εδώ. Ένα χρόνο μετά. Πέρυσι, τέτοια εποχή ήμουν πάλι εδώ. Ήταν το προηγούμενο. Με το Παπαδιαμάντη. Άλλο θέμα. Καλά, άλλο να σας πω, εκεί τιμάτε και έναν πραγματικό ήρωα του τόπου σας. Ακριβώς. Έτσι. Είχε κάνει μια μελέτη στο έργο του Παπαδιαμάντη. Είναι σκιαθήτησα, το καταλάβατε, έτσι, που λέω για τον τόπο της. Όπως είδα, μια πολύ ωραία σύνθεση με βάση τη φώνησα. Ο Πέτρος ο Ζούλιας σε ένα ωραίο θεατράκι στην Κυψέλη το ανέβασε με κυρίως πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Φόνησας. Να τώρα που κολλάς, γιατί είναι αυτή η διαρκής ροή πληροφοριών. Την Ένα Μεντή, Ευγενία Δημητροπούλου. Οι γυναίκες του Παπαδιαμάντη. Και πολλά άλλα. Παίζεται τώρα στην Αθήνα. Βεβαίως έχει την αίσθηση ότι είναι η Φόνησα, αλλά μέσα έχει βάλει, έστω από ό,τι μου έλεγε και μετά ο Πέτρος ο Ζούλιας, έχει βάλει έστω και μια φράση από δεν ξέρω πόσο, από δεκάδες, ξέρω, καμιά τριανταριά διηγήματα, κείμενα του Παπαδιαμάντη. Πάμε σε αυτό. Ο Παπαδιαμάντης είναι δουλεμένος και αδούλευτος. Γιατί ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε, ναι. Λοιπόν, για έλατε. Σας πλαισιώνουν πάρα πολύ. Θα τους πούμε στο τέλος ποιοι είναι μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση. Είμαι πολύ τυχερή για αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Πρόκειται για ένα βιβλίο της Βυζαντινής καθαρά περίοδου. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις σταυροφορίες. Με πρωταγωνίστρια την Άννα Κομνηνή, τον πατέρα της, τον Αλέξιο τον Κομνηνό, μια δυνατή δυναστεία, που προσέφερε πολιτισμό. Ο πολιτισμός, νομίζω, στο Βυζάντιο και οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το α και το ω. Πρόκειται, νομίζω, για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που μπορεί πρώτιστα να βοηθήσει τη μαθητιώσα νεολαία. Ήταν μια βασική μου σκέψη όταν το ξεκίνησα. Πώς μπορούμε συνεπικουρικά να βοηθήσουμε το σχολικό εγχειρίδιο. Αυτό. Πρώτα απ' όλα σκέφτηκα τους μαθητές μας, γιατί ξέρετε, η Βυζαντινή ιστορία έχει μια δυσκολία στη διδασκαλία. Οπότε τους το κάνατε πιο ελκυστικό. Ακριβώς. Και διαβάζεται χωρίς να είναι αγκαρία. Διαβάζεται ευχάριστα. Ναι, δεν θέλει. Αλλά τώρα κοιτάξτε, μεγάλη. Είπατε την λέξη που συνήθως συνοδεύει το διάβασμα. Δηλαδή είναι φτιαγμένα κάποια από τα βιβλία. Ναι. Που, ρε παιδί μου, το νιώθεις ως αγκαρία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει να μα μπεις στο κλίμα. Μα δεν βοηθάτε και εσείς εκπαιδευτικοί τα παιδιά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, είμαι από πέρσι στην Αχμή και όσο μπορώ μαθαίνω δημοσιογραφία εκεί στα παιδιά. Τους λέω, δεν με ενδιαφέρει, βρε καλέ μου, είχαμε τώρα εξετάσεις μαθητή πριν 15 μέρες. Να μου το γράψεις παπαγαλία. Μπορείς αυτό που κατάλαβες να μου το δώσεις στο κείμενο. Έτσι. Σωστό. Όμως δεν το λένε πολύ εκπαιδευτικοί αυτό στα παιδιά. Όχι. Ήταν βασική μου αρχή όταν ήμουν στο σχολείο και όταν είμαι στη διεύθυνση. Βασική μου αρχή ήταν αυτό. Όχι αποστήθηση. Όχι γεγονότα απ' έξω. Να μπούμε στο κλίμα. Να μεταφερθούμε. Μα δεν στα το γεγονότα. Ζήσαμε κι εμείς ως μαθητές αυτό το σύστημα της παπαγαλίας και του συχαινόμασταν. Είναι όμως ένας βασικός κορμός η γεγονοτολογία γενικότερα της διδασκαλίας της ιστορίας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε καλά αυτό το ότι εσείς το κάνατε πιο εύληπτο εκείνης της περίοδου για τα παιδιά, για τους μαθητές σας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον για μας. Όχι, το αντίθετο. Έτσι. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Απλώς εγώ το έγραψα συνεπικουρικά με το σχολικό εγχειρίο, θα μπορέσει να μοιήσει λίγο τους μαθητές στο κλίμα εκείνης της εποχής. Και θέλω να τονίσω ότι πέρα από αυτό μου το στόχο, να δώσω στους μαθητές ένα λογοτεχνικό εύκολο ανάγνωσμα, ήθελα πάρα πολύ να προβάλλω και την διαχρονικότητα γεγονότων και καταστάσεων. Υπάρχει άραγε σχέση άσχημη μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αυτό δηλαδή συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, ενώ είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή. Τι είναι αυτό που προκαλεί, ποια νοοτροπία διαφορετική δημιουργεί τέτοια αντιπαλότητα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Υπάρχει έντονα μέσα στο βιβλίο. Γιατί η Άννα Κομνηνή δέχεται με τόση απέχθεια τους δυτικούς, τους αποκαλεί αποστήματα, ειδικά τους Νορμανδούς. Γιατί μια γυναίκα τόσο μορφωμένη, με τέτοια καλλιέργεια ψυχής, να καταφέρεται έτσι εναντίον τους. Και πώς αυτά την μεταφέρονται. Απάντηση την παίρνουμε στο την βιβλίο. Την παίρνετε ακριβώς, την παίρνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι σας πλαισιώνουν σήμερα στις 7 στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Ποιοι είναι μαζί σας, να τους διαβάσω εγώ, μην ξεχάσετε κανένα. Τους βασικούς ομιλητές. Είναι ο... Όχι, όχι, εννοώ. Οι συνδιοργανωτές. Ποιοι είναι? Βεβαίως, είναι η Ένωση Κυπρίων με τον Αδάμο το Μουζουρί, το αγαπημένος, φιλόλογο ιστορικός, η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, η Ένωση Φιλολόγων, η Ένωση Θεολόγων και η ΟΛΚΟΣ βέβαια. Έτσι, Δία Μουτσινά. Δία Μουτσινά. Και Εγκλεζονίση. Με την Ουρανία στα ματιά. Ποιοι παρουσιάζουν το βιβλίο σας? Γιατί βλέπω και εδώ έχουμε μακριά λίστα. Και εδώ και έχουμε αξιόλογα πρόσωπα. Ιωάννης ο Βαραλής είναι καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο μας, εδώ στο τμήμα του ΙΑΚΑ. Η Βασιλική Ματζόρου, πρόεδρος των φιλολόγων. Και φυσικά ο Αδάμος ο Μουζουρής. Ο οποίος έχει και αυτός. Και συντονίζει ο καλός μας συνάδελφος, ο Ηλίας Κουτσερής. Και θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο ζωντανό χορευτικό συγκρότημα που θα πλαισιώσει την εκδήλωσή μας. Έτσι, και πάντως, θα αποδώσει αγαπού... αποσπάσματα η Ουρανία στα ματιά. Στα ματιά θα διαβάσει αποσπάσματα. Ωραία. Όσοι αγαπούν τη Βυζαντινή ιστορία, νομίζω πρέπει να το διαβάσουν. Θα γοητευτούν από εκείνη την περίοδο. Είναι μια περίοδο που σαγηνεύει. Σαγηνεύει ειλικρινά. Σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο το βιβλίο, κυρία Καταράκη.